Και πάμε με τους καλεσμένους μας, με τον Υπουργό Εργασίας, τον Γιάννη Τοβρούτσι. Και τον ευχαριστώ που σήμερα είναι μαζί μας και φαίνεται ότι θα είναι για καιρό μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Τι μου κάνετε? Κύριε Αυτιά, καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, το πάνελ σας, στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, δεν θα αρχίσω από τις συντάξεις. Θα πάω αμέσως μετά. Γιατί μου τη φέρατε αυτή τη φορά. Μας ευνηδιάσατε όλους. Πάμε σε αυτό που ετοιμάζεται να διορθωθούν λάθη. Μου τηλεφώνησαν λογιστές και μου λένε, σε παρακαλούμε πολύ, κάνε κάτι, να ανοίξει πλατφόρμα, άνθρωποι είμαστε, πατήσαμε ένα κουμπί και αντί για να γράψουμε 10, γράψαμε 20, ή αντί για 20, γράψαμε το 1. Μου τηλεφώνησαν πάρα πολλοί άνθρωποι και μου λένε, Γιώργο, πάνω στη βιασύνη μας κλπ. Πολλοί εργοδότες έκαναν λάθος. Λάθη κάνει και ο ΕΦΚΑ. Λάθη κάνει και το κράτος. Τι σχεδιάζεται, κύριε Βρούτσι, για τη διόρθωση των λαθών? Και όσο πιο πολλά λάθη διορθώνεται, τόσο το καλύτερο για το κράτος, το Υπουργείο, να δείχνει και να εντυπράγμασε ότι είμαι εδώ και βοηθάω. Ελάτε. Κύριε Αυτιά, να ξεκινήσω λέγοντας ότι λάθη κάνουμε όλοι. Αλλά είναι στην ανθρώπινη φύση, αν και εφόσον, και πρέπει να τα διορθώνει. Γιατί έτσι είναι, όποιος εργάζεται και λάθη κάνει, και εγώ αναγνωρίζω ότι αυτό που υπέστησαν οι λογιστές όλο αυτό το διάστημα είναι απίστευτο. Το επάγγελμα των οικονομολόγων και των λογιστών τους τελευταίους 4 μήνες έχει υποστεί μια τεράστια πίεση. Τεράστια πίεση, η οποία είναι δικαιολογημένη κάτω από τις έκτακτες συνθήκες, όπως και υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και του Υπουργείου Οικονομικών, που αυτό το διάστημα νομοθετούμε από μηδενική βάση, εκδίδουμε υπουργικές αποφάσεις από μηδενική βάση. Άρα, μέσα στην πίεση έγιναν και λάθη. Στη βάση αυτή, λοιπόν, πρώτον πρέπει να σας πω ότι για τους εργαζόμενους που ήταν σε αναστολή για το μήνα Μάιο, τους 526.000, οι οποίοι πληρώθηκαν τη Δευτέρα τα 534 ευρώ αναλογικά στη βάση των δηλώσεών τους, υπήρξαν 7.000 περιπτώσεις οι οποίες τα στοιχεία τους δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και αυτοί θα πληρωθούν μέχρι την Παρασκευή. Μάλιστα. Την Παρασκευή οι 7.000 εργαζόμενοι που ήταν λανθασμένα τα στοιχεία τους θα πληρωθούν τα 534 ευρώ που τους αναλογούν. Δεύτερον, υπήρξε συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο, τον Κωνσταντίνο τον Κόλλια. Ήρθε με το θεσμικό του ρόλο, ζήτησε από μένα προσωπικά, από το Υπουργείο Εργασίας, να υπάρχει μία συνεργασία στο πλαίσιο αυτών των λαθών που λέτε, διότι οι λογιστές αυτή τη στιγμή ζουν πρωτόγνωρες καταστάσεις στο επαγγελμά τους. Στην κυριολεξία, έτσι είναι. Συμφωνήσαμε λοιπόν με τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου να υπάρξει αυτή η συνεργασία που πάντα υπήρχε, αλλά την κάνουμε πιο τεχνική αυτή τη φορά. Και βεβαίως θα ανοίξουμε την πλατφόρμα έτσι ώστε πιθανές περιπτώσεις λαθών, όπως αναφέρατε, να διορθωθούν. Να δοθεί η δυνατότητα σε επιχειρήσεις και λογιστές να κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις όπου αυτές υπήρξαν. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ θα ζητήσω μια χάρη εν ονόματι της κοινωνίας, γιατί παίρνουμε μηνύματα εδώ. Όπου υπάρχει λάθος, όπου αισθάνεστε ότι ο κόσμος, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι αμέσως σας έρχονται και απευθείας αρκετά mail από τους πολίτες. Να κάνετε διορθώσεις, να παρεμβαίνετε όλοι οι υπουργοί, ώστε ο πολίτης να αισθάνεται ότι έχει κάποιον δίπλα του και τον ακούει. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Τώρα, τι συμβαίνει με τα ξενοδοχεία και τι συμβαίνει με τους ανέργους και τι συμβαίνει με αυτούς που άλλαξε η εργασιακή σχέση. Πολλές γυναίκες που ήταν σε ενδιαφέρουσα, τους είπανε δρόμο τώρα, φεύγεις, απολύεσαι. Πολλές γυναίκες οι οποίες ήταν σε ενδιαφέρουσα, έγινε αυτό, έγινε εκείνο, έγινε το άλλο. Επίσης το δώρο που πληρώνεται την Τρίτη. Πάμε καρέ-καρέ να τα δούμε. Ξενοδοχείο. Έχει ξενοδοχείο ο Καρούζος και δουλεύω εγώ στο ξενοδοχείο. Και του λέω, κοίταξε να δεις, είδα το Βρούτσι και είπε ότι πρέπει να με ξαναπροσλάβεις φέτος. Και ξέρετε τι μου λέει ο Καρούζος? Τυχαίο. Μακάρι να γίνεις ξενοδόχος. Να απαλλαγείς και από τα νομικά, κύριε Καρούζο. Λοιπόν, και μου λέει ο Καρούζος να πας στο Βρούτσι, να σε πληρώσει και στον Αυτιά και να σε βάλεις την κατάσταση. Άπειρες περιπτώσεις. Τι κάνουμε, κύριε Υπουργέ? Κύριε Αυτιά, θέλω να επαναλάβω κάτι το οποίο το έχουμε ξανασυζητήσει και ήδη είναι και νόμος του κράτους και ήδη έχουν εκδοθεί υπουργικές αποφάσεις, κοινές υπουργικές αποφάσεις για το ζήτημα των ξενοδοχείων υπαλλήλων και γενικότερα για τον τουρισμό, για τον οποίο ενδιαφερόμαστε τόσο πολύ ως κυβέρνηση και έχετε δει και τις δηλώσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού. Θέλω λοιπόν να επαναλάβω ότι είναι δέσμευσή μας και είναι αποτυπωμένο και στο νόμο που ψηφίσαμε, στην πρόσφατη πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ότι όλοι οι ξενοδοχείων υπάλληλοι
που είναι υποχρεωμένη η επιχείρηση να τους επαναπροσλάβει με βάση τη διαδικασία του νόμου, καλύπτονται απόλυτα. Ο αριθμός τους φτάνει τις 80.000. Έχουμε δύο περιπτώσεις. Τα ξενοδοχεία τα εποχιακά, γιατί για τα ξενοδοχεία τα οποία βρίσκονται σε μόνιμη λειτουργία δεν υφίσταται ζήτημα, μάλιστα, είναι σε αναστολή εργαζόμενοι. Ανοίγει το θέμα τι θα γίνει με τα εποχιακά ξενοδοχεία που ξεκινάνε από 15 έκτου. Ήδη ξεκίνησε. Εδώ έχουμε δύο περιπτώσεις. Εάν τα ξενοδοχεία έχουν ανοίξει, ναι, τότε από μόνα τους πρέπει να κάνουν αναστολή σύμβαση εργασίας για όλους τους εργαζόμενους που υποχρεωτικά πρέπει να επαναπροσληφθούν. Μάλιστα. Και ταυτόχρονα και οι ίδιοι εργαζόμενοι να υποβάλουν τα στοιχεία τους στην Εργάνη. Και φυσικά ο χρόνος αναγωγής είναι από 1η έκτου και όχι από 15 έκτου. Από 1η Ιουνίου. Έτσι ώστε το κράτος θα έρθει στη συνέχεια, η πολιτεία, το Υπουργείο Εργασίας πιο συγκεκριμένα, και θα καταβάλει τα 534 ευρώ μετά τις 10 Ιουλίου. Μετά τις 10 Ιουλίου θα καταβάλουμε το ποσό στους εργαζόμενους. Εάν τα ξενοδοχεία τώρα για κάποιο συγκεκριμένο λόγο δεν ανοίξουν, τότε οι εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν από μόνοι τους στην Εργάνη να υποβάλουν την αίτηση. Εμείς από την πλευρά του Υπουργείου Εργασίας γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί που δικαιούνται να επαναπροσληφθούν, διότι έχουμε τα στοιχεία από τον ΟΕΘ. Άρα λοιπόν σε καμία περίπτωση, μάλιστα, κανένας εργαζόμενος που προβλέπει την κάλυψή του ο νόμος του τουρισμού δεν βρίσκεται σε αγωνία, σε αβεβαιότητα, μη τυχόν και δεν πάρει την κάλυψη τη συγκεκριμένη. Αυτό το κρατώ. Πάω τώρα στη μεγάλη είδηση της ημέρας. Πράσινο φως από τον Πρωθυπουργό για την πληρωμή των αναδρομικών. Μετά θα σας ρωτήσουν οι παρόντες εδώ. Τι πληρώνονται 9 Ιουλίου και πώς θα ακολουθήσουν οι επόμενες πληρωμές. Αύξηση κύριων και αναδρομικά κύριων, αν δεν μας ευνηδιάσετε για μια ακόμη φορά. Κύριε Αυτιά, είμαστε μια κυβέρνηση στο σύνολό της διακρίνεται για τη συνέπειά της, την υπευθυνότητά της και την αξιοπιστία της. Δουλεύουμε αθόρυβα και εντατικά και προτιμούμε να προηγείται η δουλειά μας και μετά οι ανακοινώσεις μας. Και έτσι έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Σε εσάς είχα πει αρκετές φορές και έχω πει και στη Βουλή ότι ο νόμος 4670, η ασφαλιστική μας μεταρρύθμιση, για πρώτη φορά βλέπει ασφαλισμένος και ασυνταξιούχος μια μεταρρύθμιση αυτού του μεγέθους να υλοποιείται τόσο σύντομα. Και εμείς έχουμε δεσμευτεί ότι όλα θα γίνουν στο έτος αναφοράς που ψηφίστηκε ο νόμος. Μέσα στο 2020 θα γίνουν όλα, θα υλοποιηθούν όλα. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών μας, όχι μόνο υποχρεώσεων που απορρέουν από τον νόμο του ασφαλιστικού, αλλά υποχρεώσεων που προβλέπονται και από τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι συνδυασμός εδώ, είμαστε απόλυτα ευθυγραμμισμένοι και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω και διαμέσου της εκπομπής σας ότι στις 9 Ιουλίου θα καταβληθούν σε 250.000 περίπου συνταξιούχους τα αναδρομικά 8 μηνών όσων δικαιούνται τα επικουρικά, εκείνα δηλαδή τα ποσά τα οποία ο νόμος Κατρούγκαλου ΣΥΡΙΖΑ είχε κόψει και η ασφαλιστική μας μεταρρύθμιση επανέφερε στη βάση και των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. 8 μηνών αναδρομικά θα πληρωθούν στις 9 Ιουλίου. Πιο μπροστά από το χρονοδιάγραμμα το οποίο είχαμε συζητήσει και είχαμε προετοιμαστεί και είχα πει και σε εσάς. Τα επόμενα, η αύξηση των κύριων και τα αναδρομικά των κύριων έρχονται τον επόμενο μήνα. Σαν να βιάζεστε λιγάκι να μοιράσετε λεφτά. Δεν βιαζόμαστε καθόλου. Δεν το πάω πουθενά. Μην πάει το μυαλό σας εκλογές. Άπαπα. Ελάτε. Δεν βιαζόμαστε καθόλου. Απλά δουλεύουμε εντατικά και αθόρυβα, όπως σας είπα, για να υλοποιήσουμε αυτό το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε. Και στη βάση του νόμου μας και του χρονοδιαγράμματος που έχουμε περιγράψει, αλλά και στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οι υποχρεώσεις οι οποίες απομένουν ακόμα είναι τρεις. Ελάτε. Όσο αφορά το χρονοδιάγραμμα της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης. Η πρώτη αφορά τους συνταξιούχους εργαζόμενους. Αυτούς που είχε τιμωρήσει ο νόμος Κατρούγκαλου ΣΥΡΙΖΑ και η αμοιβή τους και η σύνταξή τους κοβόταν σε περίπτωση που εργαζόντουσαν. Αυτή το μήνα Σεπτέμβριο εκτιμώ ότι θα αποκαταστήσουμε τη νέα ασύνταξή τους εφόσον εργάζονται με αναδρομικά από τον 1η Μαρτίου και μετά. Η δεύτερη υποχρέωσή μας είναι η νέα κύρια σύνταξη που αφορά τους συνταξιούχους με 30 χρόνια και μία μέρα. Εκεί. 30 χρόνια και μία μέρα, δηλαδή θα έχουμε την υποχρέωση με βάση τον νέο νόμο να πληρώσουμε τη νέα σύνταξη που προκύπτει με βάση με τους νέους συντελεστές αναπλήρωσης. Αυτό προγραμματίζεται για το μήνα Σεπτέμβριο.
Και για το μήνα Οκτώβριο προγραμματίζουμε να πληρώσουμε τα αναδρομικά 12 μηνών στους συνταξιούχους οι οποίοι βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία, που θα πάρουν τη νέα κύρια σύνταξη. Όλο αυτό το πακέτο πόσα πιάνει το δισεκατομμύριο? Κύριε Αυτιά, το πακέτο που θα δώσουμε τώρα στους συνταξιούχους για τα αναδρομικά των επικουρικών συντάξεων είναι 150 εκατομμύρια περίπου. Αυτά θα καταβληθούν στις 9 Ιουλίου. Είναι προγραμματισμένες πληρωμές, οι οποίες βρίσκονται μέσα στον κοινωνικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, ναι. Και είχαμε προετοιμαστεί ψηφίζοντας τον νόμο και για αυτά τα χρήματα, όπως και για τα χρήματα των κύριων συντάξεων. Απλά η δυναμική και η εξέλιξη για να φτάσουμε στις κύριες συντάξεις είναι ένα μέγεθος το οποίο μεταβάλλεται συνεχώς, δεν είναι σταθερό όπως οι επικουρικές συντάξεις. Και γι' αυτό θα τις συζητήσουμε κάποια άλλη φορά για τον αριθμό που θα δουν τις αυξήσεις στην κύρια σύνταξή τους. Τώρα. Θέλω να πω επίσης, γιατί είναι σημαντικό, ότι ο μήνας Ιούλιος είναι ένας πολύ σημαντικός μήνας για το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας και οι εξελίξεις οι οποίες έρχονται αυτό το μήνα. Συγκεκριμένα, στις 9 Ιουλίου θα δώσουμε τα αναδρομικά, πέρα από κάθε πρόβλεψη και κάθε προσδοκία, σε 250.000 περίπου δικαιούχους σύνταξης επικουρικής που είχαν κοπεί. Δεύτερον, μέσα στον Ιούλιο μήνα θα γίνει η μεγάλη εφαρμογή της υλοποίησης της ψηφιακής σύνταξης Atlas. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι περίπου 850 συντάξεις με το ψηφιακό σύστημα Atlas έχουν εκδοθεί, αλλά δεν έχουν απονεμηθεί για λόγους συνεχώς αξιολόγησης, για τον εντοπισμό κάποιου λάθους και διόρθωσης. Οι πολύ ποντάλες 12.000. Άρα αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι το ψηφιακό σύστημα Atlas λειτουργεί. Βρισκόμαστε στα τελευταία στάδια του πιλωτικού προγράμματος και μέσα στον Ιούλιο θα γίνει η επίσημη πλέον υλοποίησή του και εφαρμογή του. Και στο τέλος του Ιουλίου, του μήνα του συγκεκριμένου, ναι. Στο τέλος Ιουλίου, για πρώτη φορά θα πληρωθούν μαζί κύριες και επικουρικές συντάξεις σε διακριτούς λογαριασμούς. Είναι μια καινούργια διαδικασία που για δεκαετίες είχε τον ασφαλισμένο συνταξιούχο να πληρώνεται σε διαφορετικές ημερομηνίες και με χρονική υστέρηση 10 ημερών τουλάχιστον την κύρια και την επικουρική του σύνταξη. Τώρα, υπουργέ, ο διοικητής του ΕΦΚΑ και το διοικητικό του, ναι, συμβούλιο κατάφεραν και ευθυγράμμισαν τις πληρωμές και τέλος Ιουλίου θα είναι ενιαία η πληρωμή. Τώρα, ενδιάμεσα θα έχετε και μια απόφαση. 11 μήνου. 4 δις το πακέτο, από ό,τι πληροφορούμε. Θα περιμένετε να τη διαβάσετε την απόφαση αυτή για να δείτε αν σας υποχρεώνει να δώσετε και αναδρομικά 10 μήνου και αν δεν ορίζει ποιοι θα τα πάρουν ή αν δεν ορίζει όλοι να τα πάρουν ή αν ορίζει να τα πάρουν μόνο αυτοί που έκαναν αγωγές. Πώς θα κινηθείτε, κύριε Βρούτση? Και αν δεν το διατύπωσα σωστά, κύριε νομική, έτσι, γιατί εδώ έχουμε τιτάνες της νομικής, ναι. Αν σωστά, δεν το διατύπωσα σωστά με όσα θυμάμαι, να με διορθώσετε. Εκεί λοιπόν έχετε ένα γρίφο να λύσετε. Οικονομικό, νομικό, πολιτικό. Εκεί τι θα κάνετε, κύριε Υπουργέ? Κύριε Αυτιά, τι κάνουμε σήμερα, τι ανακοινώνω στην εκπομπή σας? Ότι σεβόμαστε απόλυτα τις δικαστικές αποφάσεις. Δικαστική απόφαση είναι και η καταβολή των αναδρομικών σε επικουρικές και στις κύριες που προγραμματίζουμε για τον Οκτώβριο, που σας είπα, ευθυγραμμισμένη και με την ασφαλιστική μας μεταρρύθμιση. Είμαστε μια κυβέρνηση που κινούμαστε με απόλυτη συνέπεια σε ό,τι λέμε. Η δέσμευσή μας και προεκλογικά και του ίδιου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης τότε και πρωθυπουργού σήμερα και εμένα ως υπουργού, ως βουλευτή με το χαρτοφυλάκιο τότε και σήμερα ως υπουργού, η θέση μας είναι ενιαία. Η οποιαδήποτε απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας θα γίνει απόλυτα σεβαστή από την κυβέρνησή μας. Όσο και αν είναι το κόστος. Ένα λεπτό, Υπουργέ. Πρέπει να έχετε στην άκρη 4 δις. Τόσο είναι περίπου. Ναι. Και είναι ένα δεκάμινο. Είναι περίπου ένα δεκάμινο. Και εκεί θα δικαιωθούν όλοι. Από το πρώτο ευρώ, αν τα λέω καλά, Μητρόπουλος παρεμβαίνει, Νικολοπούλου, Καρούζος αμέσως. Δηλαδή εκεί θα έχουμε ένα θέμα. Εκεί ή θα τα πάτε με δόσεις, ή θα τα πάτε ήξεις αφήξεις ούκεν πολέμου θνήξεις. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Πάντως εκεί πρέπει να πληρωθούν κάποιοι. Κύριε Μητρόπουλε, μπορείτε νομικά να παρέμβετε στο θέμα. Κυρία Νικολοπούλου, κύριε Καρούζο, ελάτε. Κύριε Αυτιά, είναι και για το σύνολο, εξέλιξη, να πούμε στον κύριο Υπουργό, ναι, που φέρνει νωρίτερα την καταβολή των αναδρομικών. Κοίτα, είναι πολύ σημαντική. Κάτι λέει αυτό, γιατί κάποιοι τον θέλανε εκτός Υπουργείου.
Αλλά αυτοί που τον θέλουν εκτός Υπουργείου, φαίνεται ότι δεν θα τους γίνει το κέφι. Πάμε παρακάτω. Εγώ είχα πει, κύριε Αυτιά, νομίζω σε εκπομπήσεις, ότι είναι αμετακίνητος για με δική μου ερμηνεία. Έτσι, με δικιά σας, βέβαια, νομική ερμηνεία. Με δική μου ερμηνεία γιατί τι κάνει κλπ. Δεύτερο, πολύ σημαντικά του είπατε ότι έρχεται η σημαντική απόφαση για 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Η δέσμευσή του βεβαίως έχει μία τάση. Είπε, θα σεβαστώ, αλλά... ένα λεπτό, είπε. Ναι. Εμένα μου το είπε εδώ ο Πρωθυπουργός όταν ήρθες, λίγο πριν γίνει Πρωθυπουργός. Μια εβδομάδα πρώτων εγχρών. Θα σεβαστώ όλες τις δικαστικές αποφάσεις. Και μέχρι στις 3 Ιουλίου το αργότερο έρχεται η απόφαση. Εμείς έχουμε ενημέρωση ως Επιστημονική Ένωση τι θα λέει. Πιστεύω και ο Υπουργός ξέρει τι θα λέει, αλλά το αντιπαρέρχομαι. Θεωρώ ότι λοιπόν είναι σημαντική εξέλιξη. Όλοι πολεμήσαμε και η κυρία Νικολοπούλου και ο κύριος Καρούζος να βγουν αντισυνταγματικά κομμάτια του σκληρού νόμου Κατρούγκαλου. Άρα γιατί ήταν απαράδεκτα τα ποσοστά αναπλήρωσης, το είπε ο Υπουργός. Ήταν απαράδεκτη η περικοπή μεγάλη, κύριε Αυτιά. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ και εύχομαι ο κύριος Υπουργός να δει να καταργηθούν νωρίτερα και η κύρια σύνταξη που την τοποθέτησε το Σεπτέμβριο και τα αναδρομικά επί της κυρίας συντάξεως. Λοιπόν. Και σήμερα είπε ότι τα αναδρομικά των απασχολουμένων συνταξιούχων θα καταργηθούν αναδρομικά 6 μηνών το Σεπτέμβριο. Είναι σημαντικές εξελίξεις. Εύχομαι το ίδιο να συμβεί και με τη μεγάλη απόφαση που έρχεται. Αυτό που είπε ο κύριος Βρούτσης είναι ότι κάποιοι απασχολούμενοι συνταξιούχοι θα παίρνουν το 70% της σύνταξης. Και επειδή από το Μάρτιο ισχύει αυτό, Γιάννη Παπαγιάννη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ. Επειδή ισχύει από το Μάρτιο, λέει αυτό. Εγώ θα δώσω από το Μάρτιο αναδρομικά. Υπουργέ. Θα δώσουν τα αναδρομικά. 100.000 άνθρωποι. Για πείτε μου τώρα. Έχω πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Δεν βγαίνει με τα 4 εκατοστάρικα της προσωρινής. Ωραίο το κόλπο της προσωρινής, αλλά δεν βγαίνει ο κόσμος. Μια μάνα με 2 φοιτητές, έχασε τον άντρα της, με 4 εκατοστάρικα και ούτω καθεξής. Ένας άλλος έχει μείνει μόνο με μια αρχική 400 ευρώ, δεν βγαίνει. Έχει υποχρεώσεις, έχει φόρους. Ο Μπελιώτης του ζητάει τον έμφυα, ο άλλος του ζητάει τόνο, ο άλλος ζητάει τάλο. Πήγανε κάποιοι στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Υπουργέ, σας λέω ρεπορτάζ τώρα. Και είδανε μέσα σε μαύρες σακούλες φακέλους συντάξεων. Ρωτώ, καλά τα μηχανήματα. Καλή ηλεκτρονική διασταύρωση κλπ. Κλπ. Φτιάξε μια ομάδα 200 πυράγχας να μπουν μέσα στο Γενικό Λογιστήριο, να φέρουν το ταβάνι ανάποδα και να αρχίσουν να βγάζουν γρήγορα συντάξεις, Υπουργέ. Είμαι ο τελευταίος που θα υποδείξω. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να επιταχυνθεί. Τα ίδια λέω σε όλους και τα λέω και σε εσάς. Γιατί δεν μπορεί να ζητάμε τον πολίτη να πληρώσει έμφυα, να πληρώσει ΔΕΗ, να πληρώσει το ένα, να πληρώσει το άλλο, να έχει τα παιδιά, να σπουδάσουν, να κάνουν, να δείξουν. Εδώ να ξέρετε ότι θα δώσετε εξετάσεις. Καλή ψηφιακή. Αλλά στο άλλο πρέπει να βάλετε δύναμη. Και εγώ κάθε Σαββατοκύριακο θα σας το λέω. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτός ο κόσμος θα συναντά και εσάς Κυκλάδες, εμένα στη Σάμο, την Νικολοπούλου στην Καλαμάτα, τον Αμπελιώτη στην Εύβοια, τον Γιάννη στην περιφέρεια Αττικής. Ελάτε, κύριε Υπουργέ, κάτι πρέπει να γίνει. Οι γόρδιοι δεσμοί κόβονται, δεν λύνονται. Ελάτε. Αλλά απαντώ, κύριε Αυτιά, στη συνέχεια του ερωτήματος του προηγούμενου που θέσατε για την πιλωτική δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ελάτε. Θέλω να το ξεκαθαρίσω για ακόμη μία φορά. Ναι. Η κυβέρνηση θα σεβαστεί απόλυτα την όποια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο θεσμικό όμως μου ρόλος ως υπουργού, που είμαι διάδικος αυτή τη στιγμή, δεν μου επιτρέπει να πω περισσότερα παρά ότι θα σεβαστούμε την απόφαση. Θα την αναλύσουμε και θα πούμε τι θα κάνουμε όταν θα εκδοθεί. Δεν έχει εκδοθεί ακόμα. Θέλω να συνεχίσω λέγοντας ότι λεφτά δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάπου παρκαρισμένα. Αν πει πληρώστε όλους τους συνταξιούχους αυτά τα αναδρομικά του δεκαμήνου, θα τα πληρώσετε? Ναι. Θα σας πω. Να ολοκληρώσω. Δεν υπάρχουν κάπου χρήματα παρκαρισμένα τα οποία είναι έτοιμα να τα δώσουμε απλόχερα. Όμως ο σεβασμός στην απόφαση της δικαιοσύνης σημαίνει ότι θα τα αποδώσουμε στη βάση των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Περιμένουμε την απόφαση.
Θα δούμε το τελικό ύψος της υποχρέωσής μας και θα κάνουμε με την ίδια αξιοπιστία και υπευθυνότητα που είπαμε προεκλογικά, το λέμε και σήμερα ως κυβέρνηση, θα τα δώσουμε στη βάση των δημοσιονομικών αντοχών και δυνατοτήτων του προϋπολογισμού μας. Αυτό αφορά τη δίκη η οποία περιμένουμε την απόφαση. Πάω στο δεύτερο ζήτημα, το οποίο αφορά τις εκκρεμείς συντάξεις. Ελάτε. Ελάτε. Είμαι ο ίδιος άνθρωπος, κύριε Αυτιά, που και το 12-14 ως υπουργός και σήμερα επαναλαμβάνω με τον ίδιο τρόπο το ίδιο πράγμα. Το πρόβλημα των εκκρεμών συντάξεων αποτελεί ντροπή και παθογένεια δεκαετιών για τη χώρα μας ως πολιτεία. Δεν επιτρέπεται αυτό που συμβαίνει. Κάποιος να ολοκληρώνει τον εργασιακό του βίο και μετά να μετατρέπεται σε επέτη, να ζητάει το αυτονόητο. Το ζήτημα δεν λύνεται με το ανθρώπινο δυναμικό, λύνεται μόνο με την επανάσταση που λέγεται ψηφιακός μετασχηματισμός. Γι' αυτό είχαμε ετοιμάσει το 2014, παραδίδοντας την κυβέρνηση τότε το ψηφιακό σύστημα Atlas. Ναι. Εγκατέλειψε ο ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα το βάλαμε σε λειτουργία και τον Ιούλιο ξεκινάει δυναμικά. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και το στόκ των εκκρεμών συντάξεων, διότι το ψηφιακό σύστημα Atlas αντιμετωπίζει το μέλλον, το παρόν και το μέλλον. Το 40% των νέων συντάξεων θα αποδίδεται ψηφιακά. Η αιτία θανάτου και ο πρωτογενής τομέας, οι αγρότες. Το σύστημα Atlas δεν είναι ενημερωμένο πλήρως, κύριε Υπουργέ. Σε σχέση με τον ΕΦΚΑ, το σύστημα Atlas είναι τουλάχιστον 5 μήνες πίσω. Το έχετε ενημερωθεί για αυτή τη διαδικασία? Ποιο, κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα. Το σύστημα Atlas, συνολικά. Όχι, όχι, κύριε Παπαγιάννη. Όσοι κάνουν. Δεν, κύριε Παπαγιάννη, για να μπει πάρει στην ψηφιακή σύνταξη Atlas, πρέπει να υποβάλει δήλωση στο σύστημα, υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης. Σήμερα το κάνουν. Δεν είναι ενημερωμένο ο κόσμος ότι μπορεί να το κάνει. Υπάρχουν αγρότες που πάνε ακόμα στα υποκαταστήματα και υποβάλλουν χειρόγραφα την αίτηση συνταξιοδότησης. Θέλω και διαμέσου της εκπομπής σας να τους λέω ότι όσοι πλέον συνταξιοδοτούνται να κάνουν μόνο ψηφιακά την αίτηση, όπως και εξελίξεις δυσάρεστες αιτίας θανάτου συντάξεις, να την κάνουν μόνο ψηφιακά. Μέσω λογιστή ή στον ΕΦΚΑ. Γιατί ο ΕΦΚΑ είναι κλειστός λόγω του κορονοϊού. Και επίσης δεν σηκώνει τηλέφωνα στον ΕΦΚΑ. Τίποτα, κανένα, κύριε Υπουργέ. Κανένα δεν σηκώνει τηλέφωνα. Σας τα λέω αυτά, ξέρετε γιατί. Γιατί λέγοντάς σας αυτά τα πράγματα δημοσίως, παρεβαίνετε κιόλας. Μπορεί να έρθει ένας σύμβουλος και να πει: α, σήμερα πολύ ωραία, κύριε Υπουργέ, και να ήταν 10.000 κόσμο να περιμένει στα τηλέφωνα. Γι' αυτό σας τα λέω. Και τα λέω σε κάθε υπουργό. Ελάτε. Έχω δεχθεί δικαιολογημένα παράπονα και αγανάκτηση από τον κόσμο. Ξέρω το τι συμβαίνει στον ΕΦΚΑ. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη διοίκηση. Δουλεύουν ακατάπαυστα. Το αποτέλεσμα και της σύνταξης του 2 Ιουνίου των επικουρικών και τώρα τα αναδρομικά 9 Ιουλίου είναι αποτέλεσμα δουλειάς, κύριε Αυτιά. Κάποιοι δουλεύουν από τη διοίκηση μέχρι τους υπαλλήλους. Τώρα, συγγνώμη, η διαδικασία του κορονοϊού έχει περάσει. Πάμε παρακάτω. Γιατί γίνονται ραντεβού στον ΕΦΚΑ, κύριε Υπουργέ? Έχουν περάσει 3 μήνες από τη διαδικασία. Λοιπόν, γιατί ακόμα με ραντεβού? Κύριε Παπαγιάννη, ακούστε. Διότι οι αναστολές και οι ειδικές άδειες ειδικού σχολείου. Κόπηκε εδώ η σύνδεσή μας. Για ελάτε. Υπάρχουν μητέρες οι οποίες έχουν παιδιά και οι οποίοι δικαιούνται την άδεια ειδικού σκοπού. Δεν μπορώ να τους απαγορεύσω να την αξιοποιήσουν. Είναι υπάλληλοι και αυτοί, είναι εργαζόμενοι. Το δημόσιο συνεχίζει. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Το δημόσιο συνεχίζει. Καρούζος, έδωσε απαντήσεις για τις πληρωμές ο υπουργός. Πάγωσε προς το παρόν η εικόνα. Αλλά εσείς μπορείτε να θέσετε το ερώτημα. Είναι μακριά ο υπουργός. Ελάτε, κύριε Καρούζο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Νομίζω ότι για να προχωρήσει το σύστημα συνεργασία, πρέπει επίσης και για να καταβληθεί το δώρο Πάσχα μέχρι 36 να βγουν οι εγκύκλοι του ΕΦΚΑ. Και υπάρχει μια ατονία από ό,τι βλέπω εδώ, γιατί ξεκίνησε από 15 του μήνα η εγκύκλη για τσάπη Δέλτα και πώς θα υπολογίζονται οι ασφαλιστικές φορές. Και δεύτερον, θα επεκταθεί το πρόγραμμα συνεργασία και μετά τον Οκτώβριο, κάτι τέτοιο ακούγεται. Πολύ ωραίο ερώτημα αυτό. Κυρία Νικολοπούλου, έχουμε, αν θα πάρουν οι δικηγόροι και οι γιατροί και οι επιστήμονες, τα 500 ευρώ. Βεβαίως μου το λένε, δεν συνέχεια. Δεν το είπα εγώ. Οι άνθρωποι. Μην τα βάζετε σε μένα. Έτσι, τον έχουμε. Εδώ είναι ο υπουργός. Υπουργέ, ακούστε να δείτε. Αυτή την ιστορία Σταϊκούρας, εσείς και Γεωργιάδης, τραβάνε όλο το κάρο. Καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η ιστορία είναι σε μισθούς, σε συντάξεις, σε δάνεια, σε φόρους κλπ. Μοιραία λοιπόν, όλο το βάρος πέφτει σε εσάς. Για το αρχή, κόστος των πλασματικών άνδρα, είναι μια ωραία δείκνηση. Ερώτηση που πρέπει ακριβώς να κάνουμε στον κύριο Υπουργό. Πάμε, Υπουργέ. Έβαλε κάτι ο κύριος Καρούζος. Κύριε Καρούζο, ελάτε, οι πληρωμές σας κάλυψαν με αυτά που είπε ο κύριος Υπουργός?
Ναι, τα είχαμε πει και το πρωί αυτά. Ναι, με κάλυψαν. Αλλά το ποιο είναι το βασικό, για να τρέξει το πρόγραμμα συνεργασία, Υπουργέ, πρέπει να βγει εγκύκλειος του ΕΦΧΑ για την ΑΠΗ ΔΕΛΤΑ. Και δεύτερον, θα παραταθεί το πρόγραμμα συνεργασία μετά τον Οκτώβριο, όπως το κάνει η Γαλλία και το πήγε μέχρι Δεκέμβριο. Κύριε Καρούζο, καλημέρα και σε εσάς. Θέλω να σας πω. Καρούζο, 23 χρόνια γνωρίζομαι. Κύριε Καρούζο, θέλω να πω λοιπόν, απαντώντας στο ερώτημά σας, ότι η πρόθεσή μας είναι να το επεκτείνουμε. Όμως ποτέ δεν θα πούμε κάτι το οποίο θα προτρέχει τη δουλειά και τη αξιολόγηση. Είναι είδηση αυτό, ότι θα το επεκτείνετε. Εάν και εφόσον, κύριε Καρούζο, το δούμε και το αξιολογήσουμε ότι πρέπει να επεκταθεί, θα το επεκτείνουμε. Να σας δώσω ένα στοιχείο όμως. Είπε ο Πρωθυπουργός, αν χρειαστεί, θα επεκταθεί, κύριε Καρούζο. Το είπε. Λοιπόν, έτσι. Κύριε Καρούζο, ακούστε λοιπόν και ένα στοιχείο το οποίο δεν είναι γνωστό μέχρι σήμερα. Το πρόγραμμα συνεργασία ξεκίνησε στις 15 Ιουνίου. Μέχρι σήμερα έχουμε 2.694 επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα και 30.990 εργαζόμενους αντίστοιχα που έχουν μπει κάτω από την ομπρέλα του προγράμματος συνεργασία. Τα στοιχεία αυτά ανακοινώνονται για πρώτη φορά, που δείχνει ότι ένας αριθμός και επιχειρήσεων και εργαζομένων έχουν προσαρμοστεί στο νέο αυτό πρόγραμμα. Στο εκπεριτροπής, στο παλιό, πώς έχουν μπει συγκριτικά στο εκπεριτροπής του 2010, ξέρουμε, για να δούμε τη σύγκριση. Δεν το ξέρω, κύριε Καρούζο. Καταργήσαμε το άλλο. Το άλλο καταργήθηκε με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και δεν ισχύει πλέον από τις 15 έκτου η πράξη νομοθετικού περιεχομένου της εκπεριτροπής. Βαγγέλης Αμπελιώτης εδώ, με πάρα πολλά θέματα. Οι λογιστές γίνονται. Καταρχάς, ευχαριστούμε πολύ τον Υπουργό που πάντα στο τηλέφωνο ή σε ραντεβού μας δέχεται για την επίλυση των θεμάτων. Και ευχαριστώ για τα καλά του λόγια. Θέλω να πω, όπως είπε και ο Γιάννης ο Καρούζος, το πρόγραμμα συνεργασίας πρέπει να βγει άμεσα η εγκύκλειο για τη ΑΠΗ ΔΕΛΤΑ και γενικότερα. Αλλά διότι μέσα στο θέρος, δηλαδή Ιούλιο-Αύγουστο, δίδονται άδειες. Αυτοί που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα συνεργασίας, πώς θα δοθούν οι άδειες σε αυτούς τους ανθρώπους? Δηλαδή, μπορεί κάποιος να δουλέψει 15 μέρες τον Ιούλιο, να πάρει 15 μέρες τον Αύγουστο και να μην δουλέψει μετά πάλι τον, δηλαδή το 15ήμερο μέσα στον Αύγουστο. Θα έχει και άδεια. Θα έχει και τις ημέρες που δεν θα δουλεύει. Πώς πρέπει εμείς να γνωρίζουμε, κύριε Υπουργέ, για να δοθούν λύσεις, να μην ταλαιπωρήσουμε τους εργαζόμενους. Άρα να το δείτε. Και εσείς να δουλέψει σωστά το πρόγραμμα. Ακριβώς. Για να έχει επιτυχία. Να το δείτε. Γιάννη, κύριε Αμπελιώτη, ένα ερώτημα. Κύριε Αμπελιώτη, καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα. Η άσκηση της αναλυτικής περιοδικής δήλωσης ΑΠΗ ΔΕΛΤΑ πάνω στις προσαρμογές του συνεργασία δεν είναι μια εύκολη άσκηση. Όχι, το είναι γνωρίζω και τα αξιόλογα στελέχη που έχετε το δουλεύουν αυτό. Υπάρχει ένα αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό στο Υπουργείο Εργασίας που επεξεργάζεται πράγματα πρωτόγνωρα για το Υπουργείο Εργασίας. Ποτέ το Υπουργείο Εργασίας δεν μπήκε σε τέτοια δοκιμασία συνδυαστικά ασφαλιστικών εργασιακών σε ένα περιβάλλον καινούριο, τελείως καινούριο. Αυτά δεν υπήρχαν ποτέ στο παρελθόν. Παίρνουμε αποφάσεις οι οποίες είναι ταχύτατες, με αντανακλαστικά, πρωτόγνωρες και δύσκολες. Σκεφτείτε τώρα ότι η άσκηση για να βγάλουμε αυτή την ΑΠΗ ΔΕΛΤΑ εμπεριέχει μέσα το στοιχείο μιας ειδικής επιδότησης του 60% των εργοδοτικών εισφορών, της εκπεριτροπής απασχόλησης σε μια ΑΠΗ ΔΕΛΤΑ που πρέπει να αποτυπωθεί, που πρέπει να πάει στον ΙΕΦΚΑ, που πρέπει ο εργοδότης να αποπληρώσει. Είναι πολύ δύσκολο. Σωστό. Είναι πολλά πράγματα και είναι πρωτόγνωρο αυτό που λέει στο Υπουργείο Εργασίας. Είναι δύσκολο υπολογίσμα, κύριε Υπουργέ. Υπήρξε ένα πρόβλημα με το Ε4. Ξεκίνησε συνεργασία στις 15, αλλά με το Ε4 άνοιξε στις 16, με αποτέλεσμα κάποιες αιτήσεις, κάποιες δηλώσεις μάλλον, να βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Είναι ένα αίτημα των λογιστών, το μεταφέρω γιατί με ρώτησε ο πρόεδρος των λογιστών, ο κ. Τσαμόπουλος. Να δοθεί παράταση. Αυτό είναι το αίτημα. Κυρία Νικολοπούλου, σας είπα πριν, ξεκινώντας τη συζήτηση μαζί σας, ενώ στην εκπομπή, ότι κάνουμε βήματα προσπαθώντας να λύσουμε προβλήματα. Έτσι. Που σίγουρα θα υπάρξουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Άρα λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό υπάρχει μια τεχνική επιτροπή με την οποία συμπεριλαμβάνεται το οικονομικό επιμελητήριο διαμέσου του Προέδρου του κ. Κόλλια, μια τεχνική επιτροπή η οποία δημιουργήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας,
που μαζί με το ανθρώπινο εξαιρετικό δυναμικό του Υπουργείου Εργασίας θα βρούμε λύσεις στα προβλήματα τα οποία πιθανόν εντοπίζεται όπως αυτό θέλω που είπατε. Θέλω να επανέλθω στο θέμα των συντάξεων χειρίας. Παίρνω και εγώ στο ραδιόφωνο και όλοι μας πάρα πολλά μηνύματα. Είστε ένα χρόνο κυβέρνηση. Πότε θα δώσετε συγκεκριμένη απάντηση τι θα γίνει με τις χιλιάδες περιπτώσεις συντάξεων χειρίας. Τις υπόλοιπες δηλαδή. Εννοείται, τις υπόλοιπες. Τις υπόλοιπες, ναι. Συγκεκριμένη απάντηση. Πότε θα ξέρουν οι γυναίκες αυτές τι θα γίνει. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι, μου λένε πολλοί φίλοι, Γιωργάκη, πήραν αύξηση στην επικουρική, θα πάρουν και αναδρομικά. Εγώ την περιμένω 2, 3, 4 χρόνια. Καταλάβατε τώρα, είναι φοβερό να λες τα λεφτά, πάρει μια στάμνα με νερό και να μην μπορεί να πιει ούτε ένα μπουκάλι. Όλες μας οι δυνάμεις, κύριε Αυτιά, είναι στην κατεύθυνση της καταβολής των ληξιπροθέσμων που δημιουργούνται μέσα στο σύστημα του ΙΕΦΚΑ από εκκρεμείς συντάξεις. Δεν θέλω να κάνω αναφορά στο παρελθόν. Είμαι όμως σε μια δύσκολη θέση και πρέπει να πω τι έχει συμβεί στη χώρα μας. Στη διάρκεια αυτή, από το Σεπτέμβριο του 2019 με τη νέα δίκηση του ΙΕΦΚΑ, ανακαλύψαμε ότι υπήρχαν 16.253 ακαταχώρητες συντάξεις. Δεν είχαν εμφανιστεί σε συστήματα. Είχαν κρυβεί μέσα σε σάκους και σε ερμάρια και δεν είχαν χαρτογραφηθεί. Θυμάστε που το έλεγα και προεκλογικά ότι αυτή η ασυνέπεια στο Υπουργείο Εργασίας είναι πρωτοφανής και να που επιβεβαιώνεται. Μάλιστα. Τι σημαίνει όμως αυτό, ότι θα κρυφτούμε πίσω από τη νέα πραγματικότητα? Όχι. Αλλά είναι μια δυστυχώς δυσμενής εξέλιξη. Υπάρχουν αιτήσεις συντάξεων που δεν είχαν καταχωρηθεί και δεν το ξέραμε. Γι' αυτό ο κόσμος διαμαρτύρεται. Ταυτόχρονα όμως, τους δύο μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, ο κορονοϊός μείωσε την απονομή των συντάξεων. Είναι ένα πραγματικό γεγονός. Το ανθρώπινο δυναμικό που δούλευε στην απονομή δεν μπόρεσε να τα αποκριθεί. Γιατί διότι μείωσε, απ' όλα ψηφιακά γίνονται. Γιατί πού υπήρξε πρόβλημα? Δεν πρέπει να είναι και ο άνθρωπος εδώ πάνω. Καταλαβαίνεις. Δεν βρείτε υπαλλήλους, κύριε Βρούτσι. Το ελληνικό δημόσιο το πληρώνει ο Έλληνας φορολογουμένος για να βρείτε κόσμο να δουλέψει. Άρα πότε θα έχουμε την σύνταξή του. Άρα πότε θα έχουμε αποτέλεσμα, κύριε Βρούτσι? Δύο λεπτά να συνοηθούμε. Το ανθρώπινο δυναμικό απουσίαζε από το Υπουργείο Εργασίας, όπως και όλοι οι εργαζόμενοι της χώρας. Δικαιολογημένα λόγω κορονοϊού. Δεν υπάρχει στο δημόσιο απουσίαζε, κύριε Υπουργέ. Υπάρχει μια συνέχεια. Λόγω κορονοϊού, Γιάννη. Ναι, υπάρχουν όμως κάποιοι άνθρωποι. Σωστό, αλλά τι θα του πει, βγάλε σύνταξη και τα παιδιά σου θα κολλήσουν κορονοϊό. Δεν βγαίνει ψηφιακά η σύνταξη. Ακούστε. Να συνεννοηθούμε. Οι συντάξεις θα βγαίνουν ψηφιακά από τη μέρα που θα παρουσιαστούν τον Ιούλιο συνολικά. Και θα είναι στις δύο μεγάλες κατηγορίες, αιτίας θανάτου που αναφέρεστε και τον πρωτογενή τομέα του ΟΓΑ. Η προσπάθεια που θα καταβάλουμε, αλλά εγώ δεν θέλω να λέω ποτέ πράγματα τα οποία πρώτα δεν είμαι σίγουρος ότι θα γίνουν, ότι θα τρέξει το σύστημα, ψηφιακή σύστημα Atlas και αναδρομικά για τις εκκρεμείς συντάξεις των δύο αυτών κατηγοριών. Αλλά για να το πω αυτό πρέπει να είμαι 100% σίγουρος, θα το ανακοινώσουμε αφού πρώτα εφαρμοστεί το σύστημα. Σαφής. Απόλυτα σαφής. Υπουργέ, σε ευχαριστώ θερμά.